με θυμάμαι ως αντιπρόσωπος, ας πούμε του, των Σερών, πιστεύω έβαλα ένα λιθαράκι στην τότε ομάδα στον Όφι, ας πούμε, βοήθησα κι εγώ όπως και οι άλλοι. Εκείνη την εποχή πάντα θυμάμαι τον Όφι, ήταν ρε παιδάκι μου σε άλλο επίπεδο, δηλαδή ήταν από τη μέση και πάνω. Ενώ εμείς ο Πανσεραϊκός, ας πούμε, συνέχεια όταν βρισκόμασταν αντιμέτωποι με τον Όφι, ήμασταν μια μικρομεσαία ομάδα που πάντα ο στόχος ήταν η σωτηρία η δικιά μας. Ο Αθλητικό Μαδρίτης ήταν μια ομάδα ήδη καταξιωμένη στην Ευρώπη με τον πιο πλούσιο πρόεδρο τότε στην Ισπανία και την αποκλεί. Μιλάμε, αυτοί δεν μπορούν να το ξεχάσουν αυτό. Όχι εμείς. Και μόνο που συμμετείχα σε εκείνη την ομάδα και σε αυτή την επιτυχία είναι μεγάλη υπόθεση για μένα. Και μην ξεχνάμε ότι πάλι την αναμόρφωση του Όφη, ο Νίκος, ο Γιάννης, ο Γιώργος Σαμαράς, ο Ηλίας, αυτοί την ξεκίνησαν. Και κάποια παιδιά πάλι είναι στην ομάδα, οι συμπαίκτες μου και τη συνεχίζουν. Και ο κόσμος τότε ήταν δηλαδή πολύ ζεστός. Όχι μόνο στο γήπεδο, όπου να πηγαίναμε σε καφετέρια, σε μπάρο, οπουδήποτε. Ο κόσμος ήταν πολύ ζεστός. Όταν μια ομάδα την παίρνει από κάτω τα αποτελέσματα, όλα αυτά, η ψυχολογία, είναι λίγο δύσκολο να ξανασυνήρθει. Το μόνο θετικό που βλέπω στον Όφη είναι η αλλαγή προπονητών που έρθει ο Τραϊανός Δέλλας μαζί με τον Βασίλη Μπορμπόκη, που εντάξει είναι μεγάλες προσωπικότητες ποδοσφαιρικές αυτοί οι δύο και είναι και φίλοι μου προσωπικοί. Βλέπω θετικό και πιστεύω θα έχει ένα άλλο πρόσωπο ο Όφη. Απ' την άλλη, ο Πανσεραϊκός έχει δείξει ότι είναι καλός και στα εκτός έδρας. Αρχές της δεκαετίας του 90, ένα μάτς που θυμάμαι που ήμουν μέσα στο γήπεδο και συγκεκριμένα στη θύρα 6 ήταν το παιχνίδι με τον Άρη. Είχαμε κερδίσει 4-0 σε εκείνο το μάτς και θυμάμαι ότι ο Ντελκάδο χόρεψε την άμυνα του Άρη σε εκείνο το παιχνίδι. Μου είχε μείνει. Είναι από τα πρώτα παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει, όχι το πρώτο, αλλά είναι από τα πρώτα παιχνίδια που έχω μπει στο γήπεδο που λέει. Ο αγώνας που δεν θα ξεχάσω ποτέ, πέρα από το Μπλατανιά που θεωρώ ότι σε όλους μας έχει μείνει, είναι ένα παιχνίδι με τον Αθηναϊκό στο Βίρονα, το 2001, δεν κάνω λάθος, λίγο πριν τα μπαράσματα Γιάννενα, που χρειαζόμασταν την νίκη οπωσδήποτε. Ανεβήκαμε από εδώ, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 1000 άτομα, είμαστε γύρω στα 2000 κόσμο στο γήπεδο του Βίρονα. Και πήραμε το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά και η ομάδα και χάρη σε αυτό το μάτς έμεινε στην κατηγορία. Όταν μπαίνω στο Γεντίκουλε μπαίνω στο σπίτι μου. Ή στο σπίτι μου μπαίνω ή στο Γεντίκουλε είναι το ίδιο. Πραγματικά πολύ οικείος χώρος, πολλές συγκινήσεις και καλές αναμνήσεις και κακές. Και όταν τελειώνει το παιχνίδι ανυπομονώ πότε θα ξαναέρθει η ώρα για να παρακολουθήσω τον επόμενο αγώνα. Ο Όφη για μένα είναι η ζωή μου όλη, και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Θεωρώ ότι μαζί με την οικογένειά μου είναι ότι καλύτερο και ευχαριστώ τον Θεό που με έκανε κριτικό και με έκανε και ομιλήτη πάνω απ' όλα. Και θα ήθελα να αφιερώσω μια μαντινάδα, αν μπορούμε, του Γαργανουράκη, η οποία λέει «Βίβα εις τους ανώνυμους παράγοντες της ομάδας και σ' όσους ομιλοβατούν 8 μέρες της εβδομάδας». I think the fans is one of the most important thing in football, and we call them the 12 men because it's really part of any clubs. And for us, especially at this moment, it's very important that we feel that the fans are with us and that they push us to give more everything at any game. So I think the timing is very good that they come back for us because we need them. And I hope to see them, everyone in the stadium. Definitely we work hard. The coach is very focused on details and that's very important for the team. I see the guys that are working very well also. Everybody is focused on the next game. We want to do something good for the fans, for the club. And I see the guys working a lot, so everyone is focused. Everyone wants to do the maximum for the next game and obviously for the few games left after also. So I mean, it's a good timing that we can restart and be fresh again and start in the next game.
σκέψεις είναι πάντα θετικές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην οικογένεια του Όφη, σε αυτή την ιστορική και μεγάλη ομάδα. Πιστεύω πάρα πολύ στη δυνατότητα της ομάδος, στη δυναμική της ομάδος, με τον κόσμο της πλέον δίπλα. Και νομίζω ότι με πολλή δουλειά, λίγα λόγια, θα καταφέρουμε αυτό που μπορεί αυτή η ομάδα να κάνει. Η ομάδα διαθέτει ποιότητα, έχει παίξει με ποιότητα. Νομίζω ότι ένα βασικό στοιχείο που λείπει αυτή τη στιγμή από την ομάδα είναι η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση. Γιατί ποιότητα και εμπειρία έχει η ομάδα. Επομένως, θα εστιάσουμε σε αυτό. Η συγκυρία είναι ιδανικότερη. Ο κόσμος σίγουρα διψάει να δει την ομάδα. Το στέλνουμε μαζί μας. Ο κόσμος του Όφη και η ατμόσφαιρα μάλλον που δημιουργείται μέσα στο γεντί κουλέ είναι φανταστική. Πάντα ήταν δίπλα στην ομάδα. Αυτό πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε, γιατί ο κριτικός λαός είναι ένας λαός περήφανος. Θα προσπαθήσουμε και εμείς μέσα από την δικιά μας δουλειά και μέσα από την διαδικασία των παιχνιδιών να τους ξανακάνουμε πάλι χαρούμενους και περήφανους όπως ήταν.